Καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Είναι ένα κέντρο το οποίο λειτουργεί κοντά στις πρώτες βοήθειες. Πού είναι τώρα, είναι κάτι διαφορετικό? Εξηγήστε μας πού είναι πρώτα, να καταλάβουμε τι είναι και να δούμε και την ανάγκη δημιουργίας του. Διότι αντιλαμβάνομαι εσείς προβήκατε σε μια μελέτη που αναδείκνυε την απουσία, τα προβλήματα και πρωτόκολλα που έπρεπε να γίνουν για να προλαμβάνουμε και τους θανάτους. Να σας πω ότι από το 1999 είχε ζητηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον καθηγητή Δημητριάδη στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, να ετοιμάσει μια μελέτη για την διοργάνωση του συστήματος τραύματος στην Κύπρο. Και από τότε αποδείχθηκε αναγκαιότητα αναδιοργάνωση του όλου συστήματος. Βασιζόμενοι σε αυτό, αλλά και την αύξηση που παρακολουθούμε τελευταία πρόσφατα, είχε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Υπουργός Συγκοινωνίων που ανακοίνωσε θανάτους λόγω τροχαίων, εργατικά ατυχήματα, τυχαία συμβάντα. Δείχνουν την αναγκαιότητα για να αναδιοργανώσουμε όλο το σύστημα τραύματος. Η αναδιοργάνωση του συστήματος τραύματος και η δημιουργία κέντρου τραύματος εξυπακούει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Είναι τριτοβάθμιο κέντρο. Δηλαδή παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και όπου αυτό έγινε, μείωσε τους θανάτους περίπου 30%. Ναι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Άρα, γιατρέ, λέτε ότι και η τάχιστη, αν θέλετε, ενίσχυση εκεί των γιατρών των πρώτων βοηθειών με τις ειδικότητες κλπ. Θα μπορεί να αποβεί σωτήρια για το ότι όταν κάποιος, ας πούμε, αιμορραγεί, είναι πολυτραυματίας κλπ. Σωστά. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Πριν ερχόταν ο τραυματίας και καλούσαν τις διάφορες ειδικότητες ό,τι έκρινε ο γιατρός των πρωτοβοηθειών για να αντιμετωπίσουν τον τραυματία. Τώρα ενημερωνόμαστε από τον ασθενοφόρο και παραλαμβάνουμε τον τραυματία. Όλη η ομάδα τραύματος, η οποία αποτελείται από 8 άτομα, ενεργοποιείται με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού από τον ασθενοφόρο. Κατεβαίνει όλη η ομάδα στις πρώτες βοήθειες, παραλαμβάνει τον τραυματία και τον αντιμετωπίζει, τον σταθεροποιεί και ανάλογα. Είτε θα πάει χειρουργείο τραυματίας, είτε θα πάει εντατική, είτε θα πάει θάλαμο, ανάλογα με την κρισιμότητα του. Και δεχομένως και στο ακτινολογικό, γιατρέ, πληροφορούμε ότι και εκεί διενεργούνται εκτός χειρουργείου επεμβάσεις και σώζονται πολυτραυματίες με εσωτερικές αιμορραγίες. Μέρος της ομάδας του τραυματία, της ομάδας τραύματος, είναι και ο ακτινογράφος, ο οποίος την ώρα που ενεργοποιείται η ομάδα, έρχεται για να έχουμε τις πρώτες μας εκτιμήσεις όσον αφορά τον τραυματία, τις πρώτες μας απεικονίσεις. Οπότε όλη η ομάδα, η οποία αποτελείται από τον χειρουργό τραύματος, αποτελείται από τον αναισθησιολόγο, από τον γιατρό του ΤΕΠ, από νοσηλευτές, από ακτινογράφο, έρχεται στις πρώτες βοήθειες, παραλαμβάνει τον τραυματία, εξοικονομώντας χρόνο. Στο τραύμα λέμε ότι ο χρόνος είναι ζωή. Οπότε, ενώ άλλες φορές μπορεί να περίμενε και κάποιες ώρες μέχρι να κατεβεί η κάθε ειδικότητα να το δει, συνήθως έχουμε χρονομετρήσει, για να είμαι ειλικρινής, στις αρχικές μας αντιμετωπίσεις, κυμαίνεται η σταθεροποίηση του τραυματία μας από τα 8 μέχρι 13 λεπτά. Έτσι το έχουμε χρονομετρήσει. Γιατί χρονομετρούμε το κάθε βήμα μας και το αξιολογούμε, γιατί μπαίνουν δείχτες ποιότητας. Οπότε αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά. Η δεύτερη ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο χειρουργός δεν είναι σπίτι του με το σύστημα ONCOR, είναι μέσα στο νοσοκομείο. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να ενεργοποιηθεί η ομάδα και ο χειρουργός εντός 3 λεπτών να είναι στις πρώτες βοήθειες. Και αυτό είναι χρονομετρημένο, δεν είναι τυχαίοι οι αριθμοί που σας λέω, για να παραλάβει τον τραυματία. Άρα χρειάζεται και σύστημα με βάρδιες, γιατρέ, να υπάρχουν αυτή η ομάδα των 8, 24ωρο χρειάζεται δηλαδή επίσης 24 να είναι στην ομάδα αυτή. Είναι 24ωρη βάρδια η χειρουργή, είναι μέσα όλο το 24ωρο και είναι 5, το κέντρο τραύματος τελεχώνεται από 5 χειρουργούς οι οποίοι ασχολούνται με το ατύχημα. Άρα και η δράση όλοι οι γιατρέ είναι στο χώρο των πρώτων βοηθειών. Σωστά. Η αρχική υποδοχή του τραυματία. Εάν ο τραυματίας μετά σταθεροποιηθεί, μεταφέρεται είτε στο χειρουργείο, είτε στις κλίνες που είναι αφιερωμένες για τους τραυματίες, είτε στην εντατική. Πού είναι αυτός ο χώρος, έχει ήδη ετοιμαστεί? Είναι εκεί κοντά που ετοιμάζεται και ο άλλος ο χώρος για τις πρώτες βοήθειες παιδιών? Οι χώροι έχουν ετοιμαστεί. Μας έχουν δοθεί συγκεκριμένες κλίνες στο χειρουργικό τμήμα, οπότε εκεί εξυπηρετούμε τους τραυματίες μας. Θα γίνει μια αναβάθμιση του χώρου επιπλέον των πρώτων βοηθειών για την υποδοχή των τραυματίων Και αυτό που προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τώρα είναι με κλίνες μονάδας αυξημένης φροντίδας. Οπότε προσπαθούμε να υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες για τον τραυματία. Ο στόχος μας είναι ενός έτους το όλο κέντρο να είναι πιστοποιημένο από το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών σαν κέντρο τραύματος επίπεδου 1. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί εξυπακούει ότι έναν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του τραύματος στη χώρα γενικότερα. Να. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει επιτέλους στην Κύπρο. Να. Άρα σε πλήρη, θέλετε, στην πλήρη του εξέλιξη αυτό το κέντρο πότε θα τεθεί σε λειτουργία? Μπορώ να σας πω ότι είναι στην πλήρη του εξέλιξη. Επειδή διάβαζα και για κάποια εξειδίκευση στο Ισραήλ των χειρουργών κλπ. Είναι περαιτέρω εκπαιδεύσεις που θα κάνουν μία από τις προϋποθέσεις που θέσαμε στη μελέτη την οποία συνέγραψε ο καθηγητής Δημητριάδης και τον βοηθήσαμε σε αυτή τη μελέτη, είναι ότι η εκπαίδευση των χειρουργών που είναι στο κέντρο τραύματος πρέπει να είναι συνεχής. Έτσι, μέσα στον Φεβρουάριο, με συγχωρείτε, θα πάει μια ομάδα να επισκεφτεί το Ισραήλ να δούμε τρόπους λειτουργίας. Έχουμε κανονίσει επαφές με Νότια Αφρική για να επισκεφτούμε τα κέντρα τραύματος, αλλά και για μετεκπαιδεύσεις, όχι απλά για να δούμε τα κέντρα τραύματος εκεί, ούτως ώστε να παίρνει εξειδικευμένες τριτοβάθμιες υπηρεσίες ο τραυματίας στην Κύπρο. Και τονίζω το γεγονός ότι όπου λειτουργούν αυτά τα κέντρα τραύματος, οι θανάτοι μειώνονται 30%. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε καθόλου. Ναι. Γίνεται και μια παραδοχή μέσα από αυτή την προσπάθεια, έτσι να γινόμαστε καλύτεροι, του πώς είναι τρώο σύστημα και πόσες ζωές χάνονται λόγω και καθυστερήσεων. Γιατρέ, όμως τώρα με αυτά που μας λέτε που ακούγονται πάρα πολύ καλά και ελπιδοφόρα, να σου τύχει το δυστύχημα στη Λευκοσία. Διότι αυτός που θα το πάθει στην Πάφο δεν αρκεί που είναι όλη αυτή η καθυστέρηση να διαμετακομιστεί ένας ασθενής για διάφορους λόγους στη Λευκοσία. Δεν πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο κέντρο σε κάθε επαρχία, σε κάθε γενικό νοσοκομείο? Γι' αυτό υπάρχει απάντηση. Ναι. Αυτά δεν είναι... Έχουν τεκμηριωθεί όλα επιστημονικά. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών λέει για 1 εκατομμύριο πληθυσμού χρειάζεται έναν κέντρο τραύματος επίπεδου 1. Οπότε για τη χώρα μας, στην ουσία, χρειάζεται έναν τριτοβάθμιο κέντρο τραύματος επίπεδου 1. Ναι. Υπάρχουν όμως οι διαβαθμίσεις. Αυτά φαντάζομαι είναι στη βάση του πληθυσμού που σε μια πόλη είναι 1 εκατομμύριο. Εμείς είμαστε η χώρα. Ναι. Η χώρα. Ναι. Γιατί υπάρχουν πόλεις που είναι πολύ μεγαλύτερες και από την Κύπρο. Αυτό αν λέω. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αλλά υπάρχει τα κέντρα τραύματος έχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχει κέντρο τραύματος επίπεδου 2, υπάρχει κέντρο τραύματος επίπεδου 3. Οπότε τα επαρχιακά νοσοκομεία αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο. Αντιμετωπίζουν τον τραυματία, τον σταθεροποιούν και αν οι ανάγκες τους ξεπερνούν, αν οι δυνατότητες του νοσοκομείου ξεπερνά τις ανάγκες του τραυματία, τότε αποστέλλεται εδώ. Οπότε υπάρχει λογική στην εξέλιξη του όλου συστήματος. Αν ένας τραυματίας, παραδείγματος χάρη, έχει ρίξει σπληνός, λέω ένα απλό παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπιστεί και στην Πάφο και στη Λεμεσό και στην Αμόχωστο. Αν έχει όμως αρκετές κακώσεις, θώρακα, και κατάσχετη αιμορραγία, σταθεροποιείται και μεταφέρεται στο κέντρο και αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και η λογική είναι το λεγόμενο inclusive σύστημα, το οποίο έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών από όλους και να καταλήξει σταδιακά στο μεγαλύτερο κέντρο για να φροντίσει τον τραυματία. Και αυτό που λέμε στο τραύμα είναι ότι ο τραυματίας μεταφέρεται στο πλησιέστερο, καταλληλότερο νοσοκομείο να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε να μειωθεί δραστικά.